Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία και δοξολογία για το νέο έτος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στο Άργος, παρουσία πλήθος πιστών και των αρχών του τόπου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Σε όλες και όλους. Εύχομαι το 2013 να είναι η χρονιά της ανάκαμψης, της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου η πατρίδα μας να βρει το βηματισμό της και η κοινωνία, την ελπίδα της, την προοπτική, την αισιοδοξία της. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, πρωτίστως στους δημότες και τις δημότητες του Άργους, αλλά και γενικότερα το ευρύτερο Καλλικράτειου Δήμου, Άργους Μυκηνών, να έχουν μια καλή χρονιά, χρόνια, και καλά, χρόνια πολλά και καλά, και προπάντων να έχουν υγεία και να εκπληρωθεί κάθε επιθυμία τους μέσα στο 2013. Δοξολογία για το νέο έτος τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου. Ευχές έδωσαν προς τους δημότες ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Oh.
Καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθούμε να μην χάσουμε την πίστη μας στον εαυτό μας, στην κοινωνία αλλά και στη χώρα μας. Για το Δήμο Ναυπλίων να έχουμε όλη υγεία, να έχουμε διάθεση για σκληρή δουλειά και όλα τα υπόλοιπα θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Είμαι σίγουρος εγώ ότι το 2013 θα είναι ένας χρόνος που θα βγάλει τη χώρα από πολλά διέξοδα. Είμαι αισιόδοξος και με την αισιοδοξία μου αυτή θέλω να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ναυπλίων, σε όλη την Αργολίδα, σε όλη τη χώρα μας, υγεία πάνω απ' όλα, υπομονή, εγκράτεια, εργατικότητα και αισιοδοξία και να είναι σίγουροι ότι η χώρα αυτή θα ξαναβρει τον δρόμο της. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, το 2013 να είναι μια χρονιά ανάτασης. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι με βασικές αρχές, την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια και την εργατικότητα μπορούμε να ξανασηκωθούμε και σαν έθνος και σαν Δήμος. Υγεία και όλα θα πάνε καλά. Για το Δήμο, κύριε Γραμματικόπουλε, τι θα θέλατε για το 2013? Ό,τι ισχύει και για τη χώρα. Ο Δήμος είναι ένα κομμάτι της συνολικότερα της Ελλάδος. Είπα και πάλι, χωρίς αρχές όπως είναι η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια και η εργατικότητα, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Πιστεύω με αυτά τα όπλα μπορεί να ξανασηκωθεί και ο Δήμος. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδας κυρίου Ιακώβου και το Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Καλίνικου, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας με ευχές για καλύτερη χρονιά το 2013. Διό Θεό πρεπόσε δογματίσας την φύση των όντων ετράνωσας τα των ανθρώπων πίθη κατεκόσμησας βασίλειον ιεράτευμα Πατέρ όσοι Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεήμην το Μέγα Ελέος. Το βλέπετε αυτό, δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, κακώς τον Άγιος Βασίλης, είναι ο παλιός ο χρόνος. Που γέρασε και τώρα φεύγει για να έρθει ο νέος χρόνος. Και τον βλέπετε περπατάει στον δρόμο, το σκουφάκι του και με την τζουγκάνα να μαζεύει τα χιόνια. Μπήκαμε λοιπόν σε νέο χρόνο. Μια μικρή ιστορία θα σας πω και θα ακούσετε την και θα φύγω. Υπήρξε στην Ευρώπη, 4ο-5ο αιώνα, ένας μεγάλος συγγραφέας, λέγεται Ιερώνυμος. Είχε γράψει σε 5 γλώσσες την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Δεν κυκλοφορούσε. Και όταν το 400 τόσο, πρώτη παραμονή του Χριστουγέννου, είχε κάνει ένα μοναστήρι γυναικείο κοντά στη Φάθνη, δίπλα, και πήγαινε οι μοναχές και προσεύχονταν. Αυτός πήγε μόνος του, πρώτη παραμονή του Χριστουγέννου, να προσευχθεί στη Φάθνη. Και μπήκε μέσα στη φάτη, αλλά δεν ξέρω αν είχε πάει, γονάτισε και ξαναπροσεύχεται. Βλέπει ένα όραμα. Το όραμα έδειχνε να περνάνε μπροστά από τη φάτη του Χριστού πάμπλουτοι, να αφήνουν χρήμα, λίρες, να αφήνουν αντικείμενα, είναι κτήματα αφήνουν, να βγουν λοιπόν από δώρα. Και ο Γερόνιμος μαζεύτηκε σε μια γωνιά και είπε, κι εγώ, Χριστέ μου, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Όλα αυτά τι να σου δώσω. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Απάντηση ενός μικρού παιδιού. Κι όμως, Ιερώνυμε, έχεις κάτι που για μένα είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που μου έφεραν οι πλούσιοι του κόσμου αυτού. Τα χάσε. Πες μου, Χριστέ μου, τις αμαρτίες σου. Τις υπόλοιπες αμαρτίες δώστες μου. Αυτές θέλω. Και είναι πολύ πιο τρανό και πολύ πιο μεγάλο από όλα αυτά που βλέπεις μόνο ο κόσμος αυτός. Έχουμε λίγο πάθη και ελαττώματα. Ξεχνάμε ένα πράγμα.
δεν το λέω παρεμπιστικά, ότι στη γη αυτή κάποτε θα φύγω από τη γη, θα την αφήσω. Αυτό να το θυμηθούμε, αμέσως γινόμαστε καλύτερα. Καλύτερα, αμέσως καλύτερα. Γι' αυτό εύχομαι το όραμα του Αγίου Ιερονύμου να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Να κόψουμε τα πάθη και τα λατώματά μας και να βρεθούμε μαζί με τον Ιερόνυμο μια μέρα στον ουρανό. Καλή χρονιά και θέλω να ζω. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Εύχομαι το 2013 να είναι μια χρονιά αισιοδοξίας, ελπίδας. Εύχομαι η πατρίδα μας να βρει το βηματισμό της, να βγει από τα διέξοδα, τις δυσκολίες, τη μεγάλη οικονομική κρίση και η κοινωνία μας να βρει την ελπίδα και την αισιοδοξία. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος με τις δυσκολίες, αλλά θα παλέψουμε όλοι για να έρθουν κάποιες καλύτερες μέρες που τις αξίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας, η Αργολίδα. Χρόνια πολλά. Εύχομαι καταρχήν σε όλους σας καλή χρονιά και το 2013 να είναι ένα έτος γεμάτο χαρά και αισιοδοξία σε εσάς και στις οικογένειές σας, μιας και είστε οι άνθρωποι που καθημερινά προσφέρετε στον κόσμο της Αργολίδας και γενικότερα στον κόσμο της Πελοποννήσου την ενημέρωση που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες της Αργολίδας η φετινή χρονιά να είναι μια χρονιά γεμάτη χαμόγελο. Είναι κάτι το οποίο έλειψε από το λαό μας. Ένα λαό όμως δυνατό, ένα λαό που θα σηκωθεί ξανά στα πόδια του, ένα λαό που ελπίζουμε ότι μέσα στο 2013 θα καταδείξει ότι η Ελλάδα είναι ένα έθνος που απλά για λίγο καιρό ξαποσταίνει. Και πιστεύω ότι το 2013 θα είναι καταρχήν μια δημιουργική χρονιά, θα είναι μια χρονιά ανάτασης και πάνω απ' όλα θα είναι μια χρονιά επανεκκίνησης της λειτουργίας της κοινωνίας μας πέρα και έξω από τα φαινόμενα της παθογένειας που ζήσαμε το 2012 που έφυγε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Δήμαρχος Άργους Δημήτρης Καμπόσος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Δημαρχείο παρουσία των αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου. Ας ευχηθούμε οι ευχές αυτές να πάει καλύτερα η πατρίδα μας, να αφήσουμε πίσω ένα χρόνο που μας πόνεσε ιδιαίτερα όλους. Η κοινωνία μας πεινάει και χυμάζεται, το ξέρουμε όλοι. Ας μην γυρίσουμε το βλέμμα μας πίσω, ας κοιτάξουμε με προσδοκία μπροστά και ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει καλύτερες μέρες. Όμως για αυτές τις καλύτερες μέρες θα ήθελα να αγωνιστούμε όλοι εμείς που μας εμπιστεύτηκε ο λαός του Δήμου Άργους Μυκηνών για να κάνουμε καλύτερα το αύριο από ό,τι ήταν το χθες και το προχθές. Η πρωτεύουσα του Δήμου, το Άργος, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εμάς μας εμπιστεύτηκε ο λαός στις πιο δύσκολες ώρες της νεότερης ιστορίας μας. Αυτές τις ώρες όμως προσδοκά από μας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Εμείς θέλουμε να πούμε σε αυτόν τον κόσμο ότι εσείς που μας ψηφίσατε, εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να πολεμήσουμε, είμαστε όλοι μονιασμένοι, αγαπημένοι και κοιτάμε μπροστά. Θα τα βγάλουμε όλα σε πέρας, γιατί έχουμε ψυχικά αποθέματα. Καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειες όλου του κόσμου, υγεία σε εσάς να έχετε κουράγιο να παλέψετε και να αγωνιστείτε, γιατί μας κοιτάζει ο λαός στις δύσκολες ώρες, κοιτάζει τους καπετανέους. Και όταν ο καπετάνιος δηλιάσει, όλοι πηδάνε στη θάλασσα και το καράβι πάει στα βράχια. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και υγεία. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι του Χριστού. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι του Δήμου Άργους Μυκηνών. Αυτό είναι στο λαό του Δήμου μας. Και αυτό εδώ είναι στα έργα που περιμένουμε από το ΕΣΠΑ, που περιμένουμε να κάνουμε αυτή τη χρονιά, η οποία το 2013 οριμάζουν όλα τα έργα και είμαστε εδώ να πολεμήσουμε, να παλέψουμε για να τα πάρουμε. Να δούμε τώρα το φλουρί που θα πέσει. Μέσω της κάμερας της DR τηλεόρασης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης
δίνει τις ευχές του για το νέο έτος, τονίζοντας ότι το 2013 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης. Θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά υγεία και ευτυχία, ευτυχισμένο και ειρηνικό το 2013. Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές, πρέπει ο καθένας από εμάς να βγάλει από μέσα του ό,τι πιο όμορφο, πιο θετικό, πιο δημιουργικό, πιο ευαίσθητο έχουμε. Είμαι βαθιά πεισμένος ότι αν όλοι οι άνθρωποι βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας, τότε μπορούμε να κάνουμε πιο όμορφη και πιο γλυκιά τη ζωή των συνανθρώπων μας. Εύχομαι όλοι το 2013 να περάσουμε ένα έτος πιο καλό από το 2012 και είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Οι Έλληνες έχουμε τις δυνάμεις και θα τα καταφέρουμε. Το 2013 μπορεί και πρέπει να είναι ένα έτος καλύτερο από το 2012, ένα έτος ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, ένα καλύτερο έτος για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πολλές δόσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Στα 12,07 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο το 11ο Ιανουάριος έως Νοέμβριος 2012, έναντι 11 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζεται τη νέα ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών σε μεγάλο αριθμό δόσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφλησή τους από τους οφειλέτες τους, μεταξύ των οποίων είναι και φορολογούμενοι που αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Η ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ακόμη ότι από την αρχή του έτους και μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί συνολικά 5.209.981 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από επιτιδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Τελικά υποβλήθηκαν 4.057.013 δηλώσεις, γεγονός που δείχνει ότι 1.135.662 επιτιδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Σύντομα στον αέρα, μεγάλη έρευνα στην Ερμιονίδα μετά από καταγγελίες σοκ πολιτών για αποχαρακτηρισμό δασών και οικοπεδοποίηση των εκτάσεων. Άμεση σύνδεση υποθέσεων με τις offshore εταιρείες του Κρανιδίου. Σύντομα κοντά σας η μεγάλη έρευνα. Το θέμα δεν είναι να ψάχνεις 50 καταστήματα για να τσεκάρεις τιμές και ποιότητες. Το θέμα είναι να πας σε ένα και να τα βρεις όλα. Γκουριώτης. Μοκέτα, χαλί, κουρτίνα, πάπλωμα, σεντόνι. Γκουριώτης. Δες από κοντά όλες τις ποιότητες. Βρες από κοντά όλες τις τιμές. Κομμωτήριο Unique Hair. Υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στον Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-23373. Γερμανός και είσαι μέσα. Νέο κατάστημα Δαναού και Καποδιστρίου, Άργος.
Εμπιστευτείτε τον οικονομικότερο, καθαρότερο και ασφαλέστερο τρόπο θέρμανσης και απαλλαγείτε από το πετρέλαιο γρήγορα και οικονομικά. Η ανεξάρτητη απολεβιτοστάσια και κοινόχρηστα πηγή θέρμανσης αποτελεί την ιδανικότερη λύση για τη θέρμανση σε διαμερίσματα εξοχικά, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και λειτουργεί με όλα τα θερμαντικά σώματα που ήδη υπάρχουν αλλά και σε ενδοδαπέδια θέρμανση. Αναλαμβάνουμε εφαρμογές σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικούς χώρους. GD Energy Solution. Επικοινωνήστε άμεσα και ενημερωθείτε 27520 29600. Κερδίστε χρήματα και χαρείτε τη ζεστασιά στο χώρο σας. 360 Cafe Bar. 360 Music. Music. Funky cocktails. Wine. Easy food. Fun. 360 is everything. 360, your coffee bar. Golden Deals. Ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος και Τρίπολη. Τώρα αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Λίρες, νομίσματα, επώνυμα ακριβά ρολόγια. Και όλα αυτά με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Δημοκρατίας 4, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Golden Deals. Άμεσα μετρητά στο χέρι. Σε συμφέρει. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο, αδυσόγια κουμής στη Νέα Κίο. Σύντομα στον αέρα, μεγάλη έρευνα στην Ερμιονίδα μετά από καταγγελίες σοκ πολιτών για αποχαρακτηρισμό δασών και οικοπεδοποίηση των εκτάσεων. Άμεση σύνδεση υποθέσεων με τις offshore εταιρείες του Κρανιδίου. Σύντομα κοντά σας η μεγάλη έρευνα. Η μερίδα με τίτλο «Ντόπινγκ, πρωταθλητισμός, επιπτώσεις στον αθλητισμό και τη ζωή μας» πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα ξενοδοχείου στο Κρανίδι από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και τα Αθλητικά Σωματεία Ερμιονίδας. Στην ημερίδα ήταν ομιλητές ο παλέμαχος παίκτης Πύρος Λιβαθινός, περιφερειακός προπονητής ΕΠΟ, ο Διονύσης Διατζίγκος, περιφερειακός προπονητής Ακαδημιών Αργολίδας και ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, ιατρός καρδιολόγος. Μετά το τέλος των εισηγήσεων, από τους ομιλητές έγιναν βραβεύσεις σε αθλητές και αθλητικούς συλλόγους, με την ομάδα του Διομήδη να βραβεύεται για την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και του ευρωπαϊκού κυπέλου. Ο ελληνικός αθλητισμός σε αυτή τη δύσκολη εποχή πρέπει να αντέξει. Ο ελληνικός αθλητισμός, ξεκινώντας από μια άλλη αφετηρία, πιο χαμηλή από αυτή που είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, στηριζόμενος κυρίως στο πάθος, τον έρωτα, τον ερασιτεχνισμό των παραγόντων, των αθλητών, των προπονητών, των ανθρώπων που κάθονται στην κερκίδα και μας χειροκροτούν, θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από μια νέα αφετηρία και να ξαναγράψει πάλι δόξες που έχει ξαναγράψει μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη δόξα δεν χρειάζονται βοήθειες τύπου του ντόπινγκ όπως θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Δεν χρειάζονται. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από το μέσο ανθρώπινο όρο. Το έχει αποδείξει ο άνθρωπος, το έχει αποδείξει ο αθλητής όλα αυτά τα χρόνια. Η Ερμιονίδα ήταν πάντα μια περιοχή που είχε ανεπτυγμένο το αθλητικό γίγνεσθε. Κυρίως στο ποδόσφαιρο, αλλά αργότερα και σε άλλα αθλήματα, ναυταθλητικά, μπάσκετ, στίβο, ιδιαίτερα σημαντικά. Υπηρετώ τα τελευταία χρόνια ένα άθλημα λίγο γνωστό στη χώρα μας, το handball, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας του και αναπληρωματικό μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Και πρέπει να σας πω ότι πέρσι είχαμε την τύχη και την τιμή να ζήσουμε ένα ανεπανάληπτο γεγονός, την πολύ μεγάλη κατάκτηση από το Διομήδη ενός ευρωπαϊκού κυπέλου, το οποίο είναι ένα σπάνιο γεγονός για μια μικρή επαρχιακή ομάδα που καταφέρει να ξεπεράσει ομάδες, και σας λέω ειλικρινά, με υπερπολαπλάσιο μπάτζετ, είναι μια ερασιτεχνική ομάδα, και να καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης στο κύπελο στο οποίο αγωνιζόταν. Και σίγουρα αυτά τα παιδιά και αυτή η παρέα που είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, 12 περίπου τον αριθμό, που έχουμε αυτή τη διαδρομή,
καταδεικνύει αυτό που σας είπα πριν. Με υπομονή, επιμονή και πείσμα, εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ο αγώνας πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς ντοπαρίσματα και άλλες επιρροές. Ιδιαίτερα σε μια εποχή καταράκωσης των αξιών, σε μια κρίση γενικευμένη και πολύπλευρη, όπου δεν είναι μόνο οικονομική, έχουμε ανάγκη από μηνύματα, να δίνουμε και να καλλιεργούμε μηνύματα που έχουν σχέση με τον καλόν αγώνα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που παρευρίσκεται στη σημερινή εκδήλωση ένας παλιός μου συνεργάτης, πολύ άξιος, που αγωνίζεται με ήθος και στην επιστήμη του την ιατρική, αλλά και έχει αγωνιστεί και στον αθλητισμό, ο Κωστής Παναγιωτόπουλος, που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Τον είχαμε και πέρσι σε μια αναλογή εκδήλωση. Θα είναι πολύ σπουδαία, ξέρω ότι είναι πολύ σπουδαία αυτά που θα μας πει. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλόν αγώνα, γιατί το νέο έτος, το 2013, θα είναι ακόμα δυσκολότερο από τα προηγούμενα χρόνια, τα πρόσφατα που ζήσαμε και ζούμε, και έχουμε ανάγκη όλοι από αυτό που είπα, αγωνιστικό πνεύμα, αγωνιστική διάθεση. Θα τα καταφέρουμε. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου όταν μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονται και μικρά παιδιά για να ακούσουν από ομιλητές που υπήρξαν αθλητές, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, πώς ο αθλητισμός μπορεί να μας βοηθήσει στη ζωή μας και μαζί με την τέχνη και τον πολιτισμό μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση, μια κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, που αντιμετωπίζουμε όλοι. Βιώσαμε από μικρά παιδιά, γνωρίζουμε από την ιστορία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού τη μεγάλη προσφορά των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό, των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την τέχνη και τον πολιτισμό. Πολλές φορές δεν αισθάνομαι πρόεδρος μιας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όσο χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτούς τους χώρους ως παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Και είναι μεγάλη η χαρά μου. Σιγά σιγά μπορείς να καταφέρεις πολλά άμα δουλέψεις, άμα προσπαθήσεις, άμα αγωνιστείς και δεν σκεφτείς, όπως για να με συγχωρήσουν κάποιοι γονείς που βιάζονται να κάνουν τα παιδιά τους πρωταθλητές, βιάζονται να τους κάνουν μεγάλους επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, να βγάλουν αυτοκίνητα, πολλά σπίτια, κόπεδα, δεν ξέρω τι, πολλά χρήματα. Όλοι οι αθλητές και όλοι που γυμνάζονται και αθλούνται σε κάποιο άθλημα δεν θα γίνουν μεγάλοι. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν θα παίξουν στο Παναθηναϊκό, δεν θα παίξουν στον Ολυμπιακό, δεν θα παίξουν στην ΑΕΚ, δεν θα παίξουν στην εθνική ομάδα. Αλλά όμως μπορούν να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι μέσα από τον αθλητισμό, αποφεύγοντας αυτά που βλέπουμε και αυτά που ζούμε γύρω-γύρω, και ειδικά η καινούργια νεολαία, είναι πολλά τα ερεθίσματα που έχουν ώστε να προσπαθήσουν κάποιοι να τους παρασύρουν σε διάφορους άλλους χώρους που δεν θα ήθελα να τους αναφέρω, ούτε καν να τους αναφέρω, έτσι. Λέω λοιπόν ότι μέσα από μια προσπάθεια τέτοια που μπορεί να ακολουθήσουν και να προσπαθήσουν να πετύχουν, θα τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν άλλοι μεγάλοι παίκτες, άλλοι να γίνουν διαιτητές, καλή ώρα τώρα. Έτσι, να γίνουν παράγοντες του ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΕΠΣ, να γίνουν δημοσιογράφοι και ο Σολοκοτρώνης, ένας άξιος συνάδελφος, πολλών συνάδελφων σας εδώ, που πραγματικά να τιμούν και το χώρο τους, αλλά να είναι και άνθρωποι που μπορούν να κρίνουν και να μπορούν να καθοδηγήσουν πολλούς άλλους από εμάς, από εσάς, από τα παιδιά, τα καινούργια που βγαίνουν, γιατί η ζωή είναι έτσι και έτσι πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ρώτησαν κάποτε μια έμπειρη καθηγήτρια πανεπιστημίου και φιλόσοφο,
το εξής. Πώς θα εξηγούσατε σε ένα παιδί τι είναι ευτυχία? Και εκείνη απάντησε: δεν θα του έδινα καμιά εξήγηση. Θα του έδινα μια μπάλα και θα το άφηνα να παίξει. Είναι τόσο απλό. Μέχρι να βρεθεί απλούστερος ορισμός της ευτυχίας, το ποδόσφαιρο και τα άλλα παιχνίδια θα είναι πάντα κάτι περισσότερο από απλό παιχνίδι. Θα είναι μια γιορτή, μια υπέρτατη χαρά για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ, σε κάθε ευκαιρία παροτρύνετε τα παιδιά σας να παίξουν μπάλα, να παίξουν χάντμπολ. Τάσο, βλέπεις. Δημοκρατικά. Το μπάσκετ. Να παίξουν μπάσκετ, να ασχοληθούν τέλος πάντων με το άθλημα που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση και στις δυνατότητές τους. Κατανοήστε ότι τους είναι εντελώς απαραίτητο τόσο όσο και το διάβασμα. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη ώστε και του χρόνου να ξανακάνετε μια τέτοια και ακόμα καλύτερη εκδήλωση. Καλωσορίζω και τους επίσημους προσκεκλημένους. Θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι σχετικά δύσκολο. Μάλλον θα ακροματίσω λιγάκι σήμερα. Γιατί πηγαίνουμε στο γήπεδο? Ο κάθε ένας από εμάς, ανάλογα με την ιδιότητά του, πηγαίνει για διαφορετικά πράγματα. Οι φίλαθλοι είναι παρόντες και φωνάζουν. Τα μίντια είναι εκεί πέρα και τι ζητάνε? Τη Μίλαν να νικάει πάντα την Arsenal 4-0 για να ευχαριστιέται. Οι προπονητές και αυτοί εκεί πέρα για να πάρουν τα βραβεία και κάτι ακόμα. Οι παράγοντες και αυτοί ζητούν την καλύτερη απόδοση. Και βέβαια έχουμε και τους αθλητές, οι οποίοι είναι τα τιμόμενα πρόσωπα και σήμερα, οι οποίοι θέλουν να ζουν τέτοιες στιγμές, αν γίνεται κάθε χρόνο ή τουλάχιστον χρόνο παραχρόνο. Άρα τι θέλουν όλοι αυτοί? Θέλουν απόδοση από τον αθλητή, από τον παίχτη, από τον ποδοσφαιριστή, από τον χαντμπολίστα. Θέλουν απόδοση 110%, γιατί μόνο αυτοί θεωρούν ότι θα φέρει την νίκη και την πρωτιά. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Φανή Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φανή Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Χτίζετε το νέο σας σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Θα κατασκευάσετε οικοδομικό σκελετό από μπετόνι χάλιβα ή σκέπτεστε να χτίσετε πάνω σε πλατφόρμα χωρίς κολόνες? Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να προσθέσετε όροφο σε υπάρχουσα κατασκευή χωρίς πολλά φορτία. Τα δομικά στοιχεία LavaWall σας δίνουν τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. LavaWall. Οικολογικά, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά δομικά στοιχεία από φυσική, ελληνική ελαφρόπετρα. Επισκεφτείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο ναυπλίου Νέα Σκύου. Οικοδομικές επιχειρήσεις Στέλιος Χριστάκος. Επιδίωξή μας είναι οι κατασκευές να έχουν τεράστια αντοχή. Αυτό μας κάνει μοναδικούς. Κάθε κατασκευή μας είναι ένα έργο ζωής. Οικοδομικές επιχειρήσεις, πωλήσεις διαμερισμάτων, αντιπαροχές σε Ναύπλιο και Άργος, Στέλιος Χριστάκος. Καλέργη 27, Άργος.
Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνούν με τα βλητή, ασθένειες μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από μείον 3 έως 12 βαθμούς, στα δυτικά από 3 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 2 έως 15 και στα νησιά από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνούν με τα βλητή, ασθένειες μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.